Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες σε μια νέα σειρά εδώ στο Fanasap, τη σειρά Κοντράροντας, όπου θα στείλουμε ένα ή και περισσότερα προϊόντα και θα προσπαθούμε να τα αξιολογούμε όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Τα κλασικά review και ideas που βλέπουμε στο YouTube, αλλά το παίζει για την παπάντζα. Φυσικά θα έχει το χαρακτήρα του Fanasap, εννοείται. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αυτές οι επώνυμες καρέκλες στοιχίζουν τα διπλά, τριπλά και ακόμα παραπέρα χρήματα από ότι αυτές τις κινέζικες OEM gaming καρέκλες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά? Είναι πράγματι καλύτερες κατασκευές αυτές? Είναι πιο άνετες? Έχουν καλύτερη εργονομία? Εγώ το αναρωτήθηκα και έχω σαβαθιά το χέρι με στην τσέπη, έτσι ώστε να μην πονάει το κολαράκι μου. Για να πάρω μία και να σας την δείξω, εννοείται, για να βοηθήσουμε κάποιον στην επιλογή καρέκλας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Την πρώτη με ονομασία Speed HM1063.04 την βρίσκεται σε αρκετά μαγαζιά στην Ελλάδα στα 140 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Ρυθμιζόμενη πλάτη σε διάφορες κλίσεις, σκληρά μαξιλάρια καλυμμένα από γυαλιστερή δερματίνη. Ρυθμιζόμενα μπράτσα πάνω-κάτω και υποπόδιο που, για να πω την αλήθεια, σε πραγματικές συνθήκες δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Έρχεται σε αρκετά κομμάτια αμοντάριστη και η συναρμολόγησή της με δυσκόλεψε λίγο. Μου πήρε σχεδόν μια μισή ώρα. Σε αντίθεση με την δεύτερη που ήρθε σχεδόν στημένη σε μεγαλύτερο μέγεθος όμως κουτί. Τα πρώτα συμπεράσματα που έβγαλα ήταν σίγουρα το βάρος των υλικών που ήταν πολύ μεγαλύτερο και δεν μπορώ να κρύψω ότι κατευθείαν σου έδιναν την αίσθηση για πιο ποιοτικά υλικά κατασκευής. Έχουμε να κάνουμε με το μοντέλο της DX Racer Racing Pro, που τη στιγμή που γυρίστηκε το βίντεο την βρίσκουμε στο official ευρωπαϊκό site της DX Racer στα 359 ευρώ. Ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης και επίσης ρύθμιση της κλίσης ολόκληρης της καρέκλας από τον κεντρικό μηχανισμό. Πολύ μαλακότερα μαξιλάρια με καλή επαναφορά και καλυμμένα από PU leather σε μάτι υφή που δεν σε αφήνει να γλιστράς. Εδώ να αναφέρω πως έκανα μια έρευνα για το PU leather γιατί δεν ήξερα ακριβώς τι σημαίνει και ανακάλυψα πως είναι δέρμα φτιαγμένο από τα εσωτερικά κομμάτια του δέρματος και τελειωμένο με επίστρωση πολυουρεθάνης. Είναι πολύ ανθεκτικό υλικό και χρησιμοποιείται σε πολλά έπιπλα στις μέρες μας. Επίσης, τα μπράτσα σου δίνουν αρκετές επιλογές όπως μπρος-πίσω, μέσα-έξω και πάνω-κάτω. Γενικά, βρήκα αυτή την καρέκλα να αγκαλιάζει πολύ καλύτερα το σώμα μου και να νιώθω άνετος έπειτα από ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν κατεβαίνει τόσο χαμηλά η καρέκλα όσο η προηγούμενη και δεν μπαίνει κάτω από το custom γραφείο μου με 65 εκατοστά ύψους. Και ίσως κάποιος με ύψος λιγότερο του 1,70 να μην μπορεί να πατήσει σωστά κάτω τα πόδια έτσι ώστε να δημιουργεί γωνία 90 μοιρών. Τελευταία συμπεράσματα φίλες και φίλοι, για να μην το κουράζουμε άλλο, έχουμε να κάνουμε με δύο καρέκλες οι οποίες προειδεάζουν σε αυτό το cool αγωνιστικό bucket κάθισμα που δεν λέω, αισθητικά είναι ωραίες, γι' αυτό και τις αγόρασα. Αλλά αυτά εδώ πέρα τα φτερά, τα πλαϊνά, παρόλο που εγώ δεν έχω μεγάλες πλάτες, έχω πιάσει τον εαυτό μου στα πράσα πολλές φορές να με οχθούν, να με σμπρώχνουν μετά από ώρα, να καμπουριάζω και να φέρνω το σώμα μου μπροστά, σε λάθος θέση. Οπότε δεν νομίζω πως είναι εργονομικά σωστά στημένες. Τώρα, όσον αφορά τα μαξιλάρια, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όσους έβαλα να κάτσουνε, κατευθείαν βρήκανε χωρίς να κοιτάξουν ποια καρέκλα είναι ότι αυτή ήταν πιο άνετη. Αν δεν κάτσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό το μαξιλάρι είναι πολύ πιο βελτιωμένο, το βοήθημα της μέσης, από ότι σε αυτήν εδώ πέρα δεν κουνιέται τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να βγάλουν μια πατέντα έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο σταθερά στη θέση που το χρειάζεσαι εσύ. Αυτή η αγορά που έκανα, η παλιά μου καρέκλα δηλαδή, νομίζω πως είναι πολύ κακή επιλογή, γιατί στα μισά χρήματα, μπορεί και λιγότερα, μπορείς να βρεις καρέκλες οι οποίες θα είναι πιο άνετες και ας μην έχουν αυτό το cool look. Αυτή η αγορά από Ελλάδα και πάλι πιστεύω πως δεν αξίζει. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που ζητάνε τα ελληνικά μαγαζιά. Εγώ την πήρα σε Black Friday από το ευρωπαϊκό site της DX Racer στα 250 ευρώ, εντάξει, και πάλι πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για μια καρέκλα, αλλά
Πληρώνεις εννοείται και όνομα, αλλά πιστεύω πως δεν θα πάθω τόση μεγάλη ζημιά σε περίπτωση μεταπόλησης της καρέκλας. Αυτή λοιπόν ήταν η άποψή μου στις συγκεκριμένες καρέκλες. Περιμένω και την δικιά σας γνώμη κάτω στα comment. Φιλάκια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σήμερα ποια πιστεύεις ότι είναι καλύτερη? Thumbs up, thumbs down.